Σε όλα τα σενάρια είναι αυτό μεταξύ του Ηρακλή Ψαχνών και της νίκης Βόλου, αν θεωρήσουμε βέβαια ότι ο Ολυμπιακός Βόλου και Κέρκυρα θα νικήσουν σήμερα τους αντιπάλους τους. Είσοδος των ομάδων του Ολυμπιακού Βόλου και του Αιγινιακού στον αγωνιστικό χώρο, παρουσία των διαιτητών της συνάντησης, του Γιάννη Δελφάκη της Ένωσης Αρκαδίας, του Ηλία Αλεξέα της Ένωσης Μεσσηνίας, του δεύτερου βοηθού Δήμου Αναστόπουλου της Ένωσης Αρκαδίας. Είναι δύο παίκτες πολυτάλαντοι που μπορούν να παίξουν και στις δύο θέσεις της άξια. Ο Ρόκας προσπαθεί να βγάλει και θα τα καταφέρει. Εν μέρει ο Γκούρμα πλασάρει, μπάλα δεν θα πέρασει τη γραμμή. Σωτήρια επέμβαση από το Δήμου. Πριν η μπάλα περάσει τη γραμμή, η φάση συνεχίζεται με τον Μπρέσκα από τη δεξιά πλευρά. Μπρέσκα με το αριστερό σουτ. Μπάλα κόρνερ. Κόρνερ το οποίο εκτελείται τώρα στο ύψος του πέναλτι. Κεφαλιά από τον Γκούρμα. Δίνει έτσι συνέχεια στην προηγούμενη καλή του στιγμή. Μπάλα πάνω το οριζόντιο εδώ. Ο Ζέρης θέλει να περάσει για τον Γκούρμα. Νικολιάς κρατάει την μπάλα, πάσα για τον Μπρέσκα, μπαίνει ο Μπρέσκα μέσα στην περιοχή, πλασάρι, γκολ! 1-0 από τον Μάριο Γκούρμα. Η πίεση των Ερυθρόλευκων από τα πρώτα δευτερόλεπτα φέρνει αυτό το γρήγορο γκολ. Μεγάλος ενθουσιασμός στην Κερκυράλη προς την εστία, κοιτάξτε εδώ και πάλι. Παράλληλη σέντρα. Αφύλακτος ο Γκούρμα, στα νότα της άμυνας, πολύ εύκολα από κοντά το πλασέ, 1-0. Η αντικατάσταση τώρα, ο Τόλιος δεν μπορεί να συνεχίσει. Ο Φαρμάκης θα πάρει τη θέση του τερματοφύλακα. Η πρώτη αλλαγή που βγαίνει, ξέρετε, εκτεθειμένος. Τελικά είναι κόρνερ. Κεφαλιά από το Μελίση, μπαλά out. Εδώ ο Χρήστος Μελίσης, ο οποίος κατάφερε, έπιασε την κεφαλιά. Μπάλα έξω από το δεξί δοκάρι της εστίας του Φαρμάκη. Εκεί πάει η μπάλα, ο Ρόκας αλλαγεί και πάλι από τη δεξιά πλευρά, εκεί όπου έχει προωθηθεί ο Ζέρης. Ο Ζέρης κάνει μια σέντρα σου, την μπάλα βρίσκει από την εξωτερική πλευρά ή το οριζόντιο δοκάρι. Είχε πολύ φάλτσο, δεν μπόρεσα με την πρώτη να διακρίνω. Εδώ ο Κατσίκης. Από τη δεξιά πλευρά το σούτ. Στον βλέπουμε μια αγωνιστική διάθεση παραπάνω όπως και τώρα. Ο Γκέσιος πάρει την μπάλα από τον Δεμιρτζόγλου. Βαθιά παλιά, Γκέσιος θα βγάλει και τη σέντρα. Σούτ μονοκόμματο out. Πολύ μεγάλη στιγμή από τον Δεμιρτζόγλου που βρέθηκε στην επίθεση. Η μπάλα κάπου βρήκε και είναι κόρνερ τελικά. Δεν τα κατάφερε το σούτ του Δεμιρτζόγλου, μπάλα πέρασε από το δεξί δοκάρι του Κίτκου, ελάχιστα, αλλά out. Μπρέσκα με πλασέ προσπαθεί να φινδιάσει το Φαρμάκι. Στην ουσία είναι η πρώτη δοκιμασία για το Φαρμάκι αυτή. Έπρεπε να πέσει, να μπλοζάρει την μπάλα. Χανιά Φωστήρας, 1-0. Μπρέσκα θα κάνει το γέμισμα, Γκούρμα την κεφαλιά, γκολ. Όχι, οριζόντιο δοκάρι, δεύτερη προσπάθεια του Γκούρμα, γκολ τώρα με τη δεύτερη προσπάθεια. Το 2-0 για τον Ολυμπιακό Βόλου είναι γεγονός. Πάλι Μπρέσκα μοίρασε, Γκούρμα εν πρώτη η μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι και στη συνέχεια δεύτερη προσπάθεια και αφού σκάει η μπάλα κάτω καταλήγει στα δίχτυα του Φαρμάκη για να γίνει το Ολυμπιακός Βόλου Αιγινιακός 2-0. Το Μάριο Γκούρμα τρίτο για τα play-off, κεφαλιά, εξαιρετική κεφαλιά και στη συνέχεια με δύο προσπάθειες ο Γκούρμα παραβιάζει για δεύτερη φορά την εστία του Αιγινιακού. Και πάλι εδώ από μια διαφορετική οπτική γωνία, η σέντρα του Μπρέσκα, κεφαλιά του Γκούρμα, Ρόκας, Κολυμήτρας, Κατσίκης, πάσα για τον Νικολιά, Νικολιά στην μπάλα στο δεξί, shoot out. Μισό μέτρο από το δεξί δοκάρι του Φαρμάκη, πολύ μεγάλη στιγμή. Γκέσιος, λάθος πάσα. Και πάλι ο Ολυμπιακός Βόλου, 4-5 παίκτες με 3 τώρα, για να δούμε, Μόχε. Μόχε με Νικολιά να ανοίγεται, παίρνει την μπάλα ο Νικολιά στο 1-2, Γκούρμα. Πολύ μεγάλη ευκαιρία. Θα στοχίσει σε ένα εύκολο φαινομενικά γκολ. Ο Μάριο Γκούρμα ο οποίος χαμογελά. Γκούρμα από το παιχνίδι, ο σκόρερ των δύο τερμάτων του Ολυμπιακού για να περάσει ο Ηλίας Ιωάννου. Ο Γκούρμα πρώτου Φαρμάκη, θα διώξει ο Φαρμάκης. Μια ακόμη ευκαιρία, Ρόκας, ένα σουτ, καλό δοκάρι, οριζόντιο. Δεύτερο δοκάρι για την ομάδα του Ολυμπιακού Βόλου, αυτή τη φορά με το Ρόκα, ο οποίος είδε το Φαρμάκη